Αυτό το πρόβλημα καταρχάς το ζούμε εμείς και μόνο εμείς. Και τα τελευταία 2-3 χρόνια έβαλε και το μανιάκι. Λοιπόν, άκουσα για φασισμό, άκουσα για ρατσισμό, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Το ρατσισμό και το φασισμό τον βιώνουμε εμείς, οι κάτοικοι του Βολοκυθού. Κανένας άλλος πέρα από εμάς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όταν δεν είναι στο σπίτι σας όπως είπε ο κύριος, είναι πολύ εύκολο να κρίνεις, να λες. Από θεωρία και εγώ είμαι πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι η πράξη. Λοιπόν, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι καταρχήν ξέρετε ότι είναι φαντάσματα. Δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν είναι καταγεγραμμένοι πουθενά. Πουθενά όμως. Είναι 80 άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουμε ούτε ποιοι είναι, ούτε από πού είναι, ούτε γενικότερα. Τίποτα για αυτούς έτσι. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά εμείς και τα παιδιά μας, γιατί ο ρατσισμός, θα το ξαναπώ, προς εμάς είναι πλέον, έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις με φορείς, με την εθελοντική εργασία, με τον κύριο Διαμαντόπουλο, με την κυρία Αντωνίου, με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Σαββόπουλο, με όλους τους φορείς, με ό,τι υπάρχει στην Καστοριά τέλος πάντων. Αποτέλεσμα κανένα, ο κύριος Διαμαντόπουλος έχει κάνει μια ερώτηση στη Βουλή, η οποία έχει απαντηθεί και έχουν πει ότι υπάρχει προγράμματα ΕΣΠΑ και. Ωραία. Αυτό εμάς, σαν κάτοικους κολοκυθούς, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν θέλουν να έχουν για αυτούς τους ανθρώπους κάποιο μέρος και να τους κάνουν και σπίτια, να τους δώσουν ρεύμα, να πάσουν όλα τα παιδιά τους, πολύ ευχαρίστως. Το θέμα το δικό μας είναι ότι πρέπει άμεσα όμως, να απομακρυνθούν από τη δική μας περιοχή. Πριν από λίγο ο κ. Παχαρίδης είπε ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε γκέτο. Δεν κινδυνεύουμε, είναι γκέτο. Τολμήστε να περάσετε από εκεί το δρόμο και όποιος καταφέρει να περάσει χωρίς προβλήματα, εγώ θα του δώσω γραφείο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πότε περνάτε, παιδιά, εσείς που τους βοηθάτε. Λοιπόν, κατεβείτε κάτω στο γήπεδο. Εμείς, κύριε, επειδή κάναμε συνάντηση μαζί μας. Λοιπόν, καταρχήν, κάναμε συνάντηση εμείς με τους Ρωμά και δώσαμε κάποιες υποσχέσεις. Μπροστά, δηλαδή δεν μπορώ να πω χάζα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάνει συναντήσεις διάφορες, δώσαμε κάποιες υποσχέσεις συγκεκριμένοι άνθρωποι, τις οποίες δεν τηρήσανε ποτέ. Ο κύριος Διαμαντόπουλος ζήτησε από εμάς δήμαρχες της Σταμπαρών. Είσαι Σταμπαρών και ο υποδιευθυντής της αστυνομίας. Δώσανε την υπόσχεσή τους ότι θα συμμορφωθούν και αυτοί για να μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά μέχρι να βρεθεί μια λύση. Λοιπόν, σας πληροφορώ από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε ένα βήμα καλής τελείωσης από αυτούς. Και λάστιχα καίνε, και όχι για να ζεσταθούν όπως άκουσα. Έτσι, μην τρελαθούμε. Καλοκαίρι με 40 βαθμούς, δεν και λάστιχα για να ζεσταθεί. Δηλαδή, κοροϊδευόμαστε. Η μουσική μέχρι τις 6 ώρα το πρωί στη Διαπασόρ δεν ενοχλεί βέβαια κανένα από τους εδώ. Μέσα στο χωριό, μας κυκλοφορούν τα παιδιά τους οδηγώντας αυτοκίνητα, τα οποία παιδιά τους είναι 14 χρονών. Αν το δικό μου οδηγεί είναι 14 χρονών, θα το βάλετε φυλακή. Και καλά που κάνετε. Εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Εμείς αυτό ζητάμε. Αυτό που είπε ο κύριος Παχαρίδης, ισονομία. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Όπως αντιμετωπιζόμαστε εμείς από εσάς, από τους φορείς, από το κράτος, αυτό ζητάμε. Να αντιμετωπιστούν το ίδιο και αυτοί. Δηλαδή είναι τόσο παράλογο αυτό που θέλουμε. Και μπέστε στο ίντερνετ και δέστε το πλαίσιο εθνικής στρατηγικής για τους Ρωμά. Στην Καστοριά δεν υπάρχουν πουθενά καταγεγραμμένοι Ρωμά. Πουθενά όμως. Είναι 8 άτομα το 2008, η μισή μένα στην Τζάπονη, ποτέ στην Τζάπονη δεν έχουν μείνει Ρωμά, και άλλοι 4 λέει μένανε στα Φορέστια. Ανακρίβειες δεν ισχύουν στην Κολοκυθού που ζουν τόσα χρόνια, δεν υπάρχουν πουθενά. Δηλαδή, εμείς σαν κάτοικοι τι πρέπει να κάνουμε, μπορείτε να μας απαντήσετε, για να μην είμαστε ούτε ρατσιστές, για να μην είμαστε ούτε φασίστες. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, εμάς. Γιατί ο κύριος είπε ότι δεν ενοχλούν κανένα. Εμάς μας ενοχλούν γιατί το ζούμε. Και προς Θεού δεν έχουμε κανένα θέμα γιατί τόσα χρόνια, αν γυρίσετε και κοιτάξετε πίσω, θα δείτε ότι οι κολοκυθιώτες συγκεκριμένα δεν έχουν δημιουργήσει ούτε μία φορά πρόβλημα στους Ρωμά. Ούτε μία. Από το μέρος μας δηλαδή δεν υπάρχει κανένας ρατσισμός. Αλλά δεν έχουμε δει ένα βήμα καλής τελήσεως. Πολύ παλιά, 20 χρόνια πριν, μου έχει πει η πεθερά μου, οι παππούδες μας, οι θείοι μας, υπήρχαν δύο οικογένειες τσιγκάνων που ζούσαν εκεί και σας πληροφορώ ότι είχαμε τις καλύτερες των σχέσεων. Πηγαίνανε οι τσιγκάνοι στα σπίτια των δικών μας και οι δικοί μας σε αυτούς. Ήταν όμως οικογένειες που δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια παραπατική συμπεριφορά, επειδή λέγονται Ρωμά, πρέπει να τους καλύπτουμε. Αν εγώ ήμουνα αυτή που θα δημιουργήσε όλα αυτά τα προβλήματα, τι θα κάνατε κύριε Πρόεδρε και όλοι εσείς? Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, ούτε στο ποτάμι να τους πνίξουμε, ούτε να
τους πετάξουμε προς Θεού. Είμαι μάνα, έχω παιδιά, όπως και οι υπόλοιποι, και αν μη τι άλλο, τα παιδάκια τους αυτή τη στιγμή που όλοι τα σκεφτόμαστε, τα λάστιχα που καίνε, ξέρετε τι ζημιά κάνουν στα παιδιά τους και στους ίδιους. Αυτό όμως κανένας δεν το κλέπει. Δηλαδή, το όταν λέμε εμείς ότι ο καπνός πειράζει σε εμάς, φωνάζουν όλοι και λένε, αν είναι δυνατόν, τα δικά τους τα παιδιά, που είναι μέρα νύχτα μέσα στον καπνό, τα έχει σκεφτεί κανένας. Που έχει συμβεί περιστατικό και έχει καταγγελθεί στο χωριό, ας αποκλεψίας δεν το συζητάμε, και στην αστυνομία να πάτε να δείτε. Δηλαδή, έχουν καταγγελθεί για βιασμό, έχει καταγγελθεί για κλεψιά, έχει καταγγελθεί για ατυχήματα. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Και ακούμε ξαφνικά ότι εμείς είμαστε αυτοί, ας πούμε, που λέμε ψέματα ή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι δυνατόν? Μακάρι, βρείτε τα μέσα, βρείτε, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω τι. Βρείτε, τοποθετήστε τους ανθρώπους, να ζήσουν και αυτοί, να ζήσουμε κι εμείς. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα και δεν θέλουμε προβλήματα. Αλλά κάποια στιγμή, ας κοιτάξετε και εμάς λίγο.